Μαζί μας έχουμε σήμερα τον κύριο Μιχάλη Μπιτσιλίδη, συγγραφέα του έργου «Κατοθιών της Μαδαρής». Κύριε Μιχάλη Μπιτσιλίδη, γεια σου. Καλώς όλες εσείς τώρα. Ευχαριστώ. Στούδιο του Video PH και θέλαμε να ας ακούσει ο κόσμος τις εντυπώσεις τις δικές σου από το έργο σου, το «Κατοθιών της Μαδαρής», τώρα που το είδες ξανά ζωντανεμένο σε τηλετενία, διότι όπως ξέρω να μην τα γυρίστηκε πριν 20 χρόνια από την Κυπριακή τηλεόραση. Γι' αυτό θέλουμε να μας πει, να συγκρίνεις τις εντυπώσεις και την δουλειά που έχουμε κάνει. Οι εντυπώσεις μου, Πέτρο, μου επιβάλλουν να σας συγχαρώ για την ποιότητα και το επίπεδο που δώσετε στην παραγωγή σας. Πράγματι, με ενθουσιάζει το γεγονός ότι αναβιώνει το έργο μου που το έχει ζήσει το ΡΙΚ και εσείς το απαθανατήσατε με μια εξαιρετική παραγωγή. Σε ευχαριστώ, Πέτρο, πράγματι. Και οφείλω να σας συγχαρώ τόσο εσένα, τον συνεργάτη σας σκηνοθέτη που σκηνοθετήσετε μαζί. Το Γιώργο τον Πιτσιλίδη που είναι και γιος σου. Ναι. Τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς, γιατί πράγματι πρόκειται περί μιας παραγωγής πολύ σημαντικής που προϋπέθεται πολλά έξοδα και πολλές δυσκολίες. Βεβαίως εσύ είσαι στη θέση να πεις για τις δυσκολίες αυτές. Πάντως, εκείνο που έχω να πω εγώ από βάθος της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ και σε συγχαίρω και σου εύχομαι καλή επιτυχία και για τις επόμενες σου παραγωγές και πιστεύω ότι πράγματι καθιέρωσες ένα ψηλό επίπεδο στην βιωτιογραφία της Κύπρου. Μπράβο, Πέτρο. Ευχαριστώ, κύριε Μπιτσιλίδη, για τα ωραία σας λόγια. Καταρχήν δεν πρέπει να με ευχαριστείτε εμένα, ας πούμε, για αυτήν τη δουλειά, αλλά το Θεό που μας έχει δώσει το κουράγιο να ασχοληθούμε με αυτήν την εργασία. Δηλαδή να γυρίσεις έναν έργο «Κατοθιών της Μαδαρής» δεν είναι εύκολη δουλειά. Έναν τέτοιον μεγάλο σενάριο, το οποίο είναι 300 σελίδες, θέλει μεγάλη τόλμη να το γυρίσεις το έργο αυτό, διότι μόνο που βλέπεις ένα σενάριο 300 σελίδων με 45 συνεργάτες ηθοποιούς και μουσικούς, νομίζω σου έρχεται μεγάλος τρόμος μόνο να το βλέπεις το έργο αυτό. Όπως είχαμε μιλήσει τον Αύγουστο και ξεκινήσαμε τη συνεργασία για το έργο «Κατοθιών της Μαδαρής», ξεκινήσαμε οι προεργασίες για να γυριστεί το έργο αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από την δουλειά που έχω κάνει, παρόλο που έχω κουραστεί πάρα πολλά. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, ηθοποιούς, μουσικούς, τους κάμεραμαν, τους τεχνικούς, όλων των κόσμων που μας συμπαραστάθηκε στα χωριά που είχαμε δουλέψει και ιδιαίτερα τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Μπιτσιλίδη, ο οποίος ήταν σκηνοθήσαμε μαζί το έργο. Ήταν μια μεγάλη δουλειά για τους δυο μας, μια μεγάλη κούραση. Θυμούμε ότι για 1,5 μήνα δεν είχαμε κινηθεί περισσότερες από 3 ώρες το 24ωρο, διότι όλη μέρα είχαμε γυρίσματα με τους ηθοποιούς. Το βράδυ έκαναμε προεργασία για την επόμενη ημέρα τα γυρίσματα. Είχαμε το φόρτο εργασίας το βράδυ να κοφερμάρουμε ότι οι ηθοποιοί θα είναι στον τόπο γυρισμάτων την επόμενη ημέρα. Ότι τα σπίτια που θα γυρίζαμε ήταν ok, δεν πρέπει να ξανατηλεφωνήσουμε ή να πάμε προσωπικά να δούμε τους τόπους των γυρισμάτων και τις ημέρες. Ήταν μεγάλη δουλειά, ας πούμε. Έτσι πιστεύω εγώ που την έχω ζήσει, ας πούμε. Και μου έχει δώσει τις μεγαλύτερες εμπειρίες κινηματογραφήσεως στην Κύπρο. Πράγματι. Τώρα πρέπει να ανανεώσεις τις δυνάμεις σου για τις νέες σου παραγωγές. Το επόμενο έργο που έχουμε
σχεδιασμένο να γυρίσουμε και ξέρεις, ας πούμε, και εσύ από τα δικά σου σενάρια. Οπωσδήποτε πρέπει να το αναφέρουμε στον κοινό για να ξέρει τα μελλοντικά μας σχέδια. Είναι το έργο το δικό σας, τούτη γη η δική μας, το οποίο είναι ήδη στα πρόθυρα των γυρισμάτων των έργων αυτών με Κύπριους ηθοποιούς. Είναι μεγάλη μου τιμή που καταπιάνεστε με τα έργα μου για τα, όπως είπα και πριν, τα απαθαρτίζετε στο βίντεο. Εύχομαι να σας δώσει μια έμπνευση ο Θεός να συνεχίσετε να γράφετε έργα. Ως την άλλη φορά που θα είμαστε πάλι μαζί, εύχομαι στο κοινό, στους φίλους μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, υγεία και χαρά και ιδιαίτερα σε σένα. Και εμείς θα ασχοληθούμε με τα 8 έργα που μας έχετε διαθέσει για κυπριακές ταινίες. Και ως την άλλη φορά, υγεία και χαρά. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σου, γιατί το θεωρώ κοινοθελέστατο. Ευχαριστώ, κύριε Ψηλίδη. Καλούς κρατών πήγαινε, ω, παρατήρα. Μπορείς. Μπορείς είναι καλούς κρατών πήγαινε. Έτω, ένα, μπορείς. Τώρα που γυρίζω τον πήγαινε, τραβώ τον να κομπήσω πέρα. Σαν χαϊδεύκη με στη καρδιά μου πασά η ορπίδα δροσινεύκη. Α! Ο σαλμός που μας έδωσες, κύριε Χαρίδη, μερικά χαρασμένος. Γιατί έτσι. Ευχαριστούμε να φύγω! Να μην σκώσω άλλα! Έλανε να σκοτώσει του έλεγμα εφέ! Αγία σπούντε! Δεν νομίζω πόσο αλλημπόλα προστάτευτη, α! Τούν η καρκιά μου καμένη, Παπαϊαννή. Να κάνω μια διασκέδαση στα χαρτόσια της αγώνησσας. Με μου χαλάσεις την καρκιά μου να χαρείς. Κάτσε. Τι λες, Παντουρέ Σοκράτη. Τι είναι ένα σιλί. Και κάμε και πιο βαρέ να κλείνω τσαούς. Στη γη γλίτσα το φως, μια νέα μέρα αρκεύκη. Το τρόλο τσέτη μαγάρι, ο ήλιος σαν χαϊδεύκη,
με στην καρδιά του πασάνου η ορπίδα δροσινευκή. Ω, καλημέρα Αναστασού! Καλημέρα Κυριάκο! Έφερα φτηνά ρούχα Αναστασού, λινά που απλύνες, ξέρω εγώ. Είναι η αλήθεια, ναι, διαστό κάνει αυτό σταλήν Κυριάκο. Άσε να έρθω να τα δω. Να έρθεις να διαλέξεις. Πέπα και τις κουνιάς του, τις ελεύθερες του Μιχαήλ και τις κόρες του. Έφερα πολύ κομπράμα. Καλό να τους το πω, καλή πούληση. Ευχαριστώ, Νικόλησσα. Κανείτε πού φωνές μας και μου κάνει. Να τους ειδοποιήσω όλους τους φορκαρούς. Φορκαροί! Αν όμως από τσι μηδήκαν όλοι που θα έψεις, δεν ξυπνά κανένα. Φορκαροί, είστε το λεωφορείο! Φορκαροί! Είστε το λεωφορείο, φορκαροί! Φορκαροί! Άντε σφυρώχει και έτσι πολύ να βάλω μέσα ρε χάρα στην καταδρομή που θα συμπέρουν. Φορκαροί, είστε το λεωφορείο, φορκαροί, ελάτε να σας πατρίσω με φορκαροί. Πάντα σφυρώχει ο παιδός που περνούσε εγώ, να κάτσω αμέσως να σε τούτε να μερέσω. Αναστασού! Πού είσαι, Αναστασού! Όρισε! Πού είσαι! Ας τον κουφέντες έκλεισσας! Κατέβα και να παίζεις κάτω! Δαμέ είμαι και γεμόνο Χριστό! Ένα γλιάζεις και πάνω βοφτήκες, Αναστασού! Σύμπρε Χριστό, τη στραβάρα μου, στραβάρα μου, ένα πληθυού πάνω στον σκούζα! Μα είσαι δαμέ! Καλό ξημέρα μας, Χριστόφι! Λάβει να φέρνουν μια μαντιλιά! Καλό! Άψε το ουτζάκι! Εντάξει! Ψήσε μου και έναν καφέ! Να έρθει τη μαντιλιά σου! Πού θα έρθει και την πουτάνα να δει! Κλείς τη βρεις! Καλημέρα και Χριστόφη! Καλημέρα σας! Καλά Παπτσένη! Προκάλλουμε να πιούμε έναν καφέ! Βιάζεσαι ρε Ξένη! Είναι οι αρκάτες που βιάζονται, είναι εγώ που βιάζομαι! Ξένη! Τι! Είπε μου η Χαριθέα ότι να πάει κάτω σήμερα και ας κρατήσεις μια θέση. Α! Κάμε και του ξενή καφέ, Αναστασού! Μα να έχω θέση για τη Χαριθέα! Είμαι γεμάτος! Εν ανάγκη να πάει! Εν να πάει να πάρει στελούρι στον γιατρό! Μα αρρώστησε πάλι στελού! Με τρώμε συντυχάνη! Ό,τι κι αρέσει το μονοπρέπει να πάει οπωσδήποτε στον γιατρό! Να δούμε, έχεις ένα θέση θα την πάρει σήμερα! Είχε το πρόστιμο ποιος να το πληρώσει πια! Γιατί μου το είπες που δάχτες. Μην κάνεις το δύσκολο ρε ξενία το αφού είναι να την πάρεις. Ε τώρα λάβουν. Πέρκει οικονομηθούμε. Εσέ. Εσέ πέρι. Να μωρέ μου. Ευχαριστώ λίγο μου έμπω. Να μου. Εκατομήκαν οι άνθρωποι καλέτουν πως τα γόνατα μου έμπω. Εσέ ποιος είπε να φωνάζει ρε εσέ. Εγώ παίζει την πουλούνη τα φωνάζει. Αν και γαμπά στην καμπίνα και φώναζα. Έπαιζα την καμπανέλη. Δεν μπορώ αφού έμπω. Την άρτουση δεν τους ξέρεις έτσι καθυστερούς η πάντα τους. Εγώ ήθελε τα μάτια. Τυχώς που εφεράζεται για από το εξωτερικό. Όλα για να. Αγία, για μας. Τούτα είναι για τη βροσή. Έχουν και καλά ληστήρες πάνω. Χριστέ. Επόμενε να πιάει η βροσή και στερα βάλεις τους καλά. Όχι, να τα βάλεις για τον αντίκιο, δεν μπορεί. Λέσου, κύριε, λέσου. Άτε ρε, κάραξε ρε. Πήγαινε, παίξε, μπορούν να συναχτούσε ρε. Ε, βαρμάτσια.
Μα τράβα το παιδί, δεν είσαι ρε. Τι πιάει, άψε. Σου λάψουμε κι όλοι. Τι να το πιω. Να το δώσω του. Του κοιού με το τόνι. Άτσι, πήγαινε γάρας. Όλοι αρχίζει να έρθεις να μου φωνάζουν κι όσοι είναι, εντάξει. Δεν αρχίζει τίποτα, σου μέρει. Δεν θέλω τίποτα. Σπάει. Άτε ρε, άτε ρε, άτε ρε. Γιούλα. Να πω. Έλα, 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 καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Μα πού την αναστάσεις. Ενέσω και ψήνει καθέδες. Πέρυσι πως εφέραμε γυρούρκες πραγματικές να έρθει να δεις. Με δυσπόθειο πίστη, εντάξει. Άμετε στο καλό. Ευχαριστούμε. Εγώ μελιά. Καλή μου. Καλή και να κάτσα η μπαταρία. Ξένη, έλεγα μου φέρεις λοκούμια και κουφέρτες. Μα γιατί μοιάνεις που τον Κυριακό. Διά τα πιο ακριβά ο Κυριακός. Μα πόσο πιο ακριβά και Χριστοφία, το έδαμε δίπλα, πιο ασυλιές. Μα ευαρέθηκες με πάει να πει. Όχι, εσύ ευαρέθηκα, μα... Ρε ξένη, άμα μπορεί να πιει νερό που την πηγή, με πίνεις που την φρυσουά. Έλα, πιά στο διάγκια. Α, έτσι Χαριθέα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς σου Χαριθέα. Μα τα πάθε μπαλές τελού. Το εσυβράστηκε. Να μας πάρεις κάτω ξένη. Μα ξέρω, τώρα να δούμε. Λάμνες στο αυτοκίνητο και μετά ακούεις. Και το λαμπόρτο μου τόσο να δω καιρός και έφυστο. Δικαιολογίες. Τέλος πάντων. Θα τη σκάω με την ευκολία της Χαριθέα. Είδες χατήρι που σου κάνω, α. Ευχαριστώ, ξένη. Κάτσετε μπροστά. Και καλή ρε κοπέλια, καλή. Καλή και να κάτσε την μπαταρία. Μα φεύγεις μας γίνω. Μα ψάτε θεοβίστη μου το κορνόνι στον περβόλο και να πάω να τη σταλίσω. Αναστασού. Ιντε. Αν θέλεις τίποτα είναι η Σοφία και μέσα στο μαγαζί. Είντε, και τα τιμάνεις, είντες. Να την κλέψω. Καλό, άμεστο καλό. Ευχαριστώ. Και βάφτηκε να κάνει τα παλούγια του χρυσά ο γείτος μας. Να πάρεις παράδειγμα. Μα από τον Κυριάκο με την πακίνα του ξέρει κανένας με το κεραστικό του. Ναι, μα έχει χαίρινο Κυριάκο. Μα αφού άλλη νένια ένεση που τον αστηράζει. Μακάρι να είσαι και σου τέτοια νένια. Μη κακό μου. Γιατί. Με προτίμαζε τσιγκούνι. Ναι. Ένα ρόσκα το τσιγκούνι να στασού. Ούλα να τα καρτερά σπόνα τσιγκούνι. Με μάνα ξέρει, με τσίρι, με αρφό. Πέθανε ο μπρος του Κυριάκου. Δικρά να σε δει. Με λυπάται, με χαίρεται. Ο νους του εμπάσω παρά. Ύστερον είναι να χαρεί ο Κυριάκος. Πότε ύστερον μπορεί να γίνει κατσούνι. Αν μπορεί να αρμάσει την κόρη του με στο χορκό, όχι σαν εμάς που μας ανάγκασαν οι φτώσεις, επέψανε την κόρη μας και παντρέψανε την παραχορκού, επέψανε τα παιδιά μας στην Αυστραλία. Αύριο με το παρά που έχει ο Κυριάκος, πιάνει όποιο γαμπρό θέλει που μέσα στο χορκό, και όχι η κόρη του δαμέ κοντά του. Και αύριο μπορεί να κάνει και ένα κονούθια του. Έχει να πάει στα πόθια του. Όχι σαν εμάς. Αθυμήθηκε στα κονούθια μας τώρα. Να τους γράψουμε να έρθουν. Που το γράψε, σκοτώθηκε. Όχι ήτουν ποδά, ήτουν εκακοκάρτησες μας. Να τους γράψω τώρα. Μα τίποτε σε θέλει να σου φέρω από τη χώρα. Αθυμήθω να δούμε. Μα ξέρω εγώ. Έπρεπε να ρωτήσεις τον Τζίνι μου, γιο είναι μου να σου πω να φέρεις. Καμιά μπούτρα, κανένα κοτσινάδι. Για λόγω σου, Σοφία. Έθελα. Καλά, εντάξει. Θα σου τα φέρω εδώ. Δώρο. Όχι, όχι. Γιατί με καταδέχεσαι. Θυμώνει ο Τζίνι μου να βάλω κοτσινάδι και μπούτρα. Φουά, τι άμα και γίνεις πιο όμορφη άλλο από εσά. Έξω. Καλά, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Είπα την αλήθεια. Είσαι όμορφη, Σοφία. Μην να σε ακούσει κανένας ξένη. Τέλος πάντων, δώσ' μάμα και ο τσιγά. Ευτερούς οι επιβάτες. Ει ξένη, σκέφτου πως είσαι παντρεμένος. Αφού μου αρέσει και εσύ να μου να κάνω. Ξεχάσαμε την πόστα. Να σε δω. Ξένη. Γεια σου, πεντάμορφη. Γεια σου. Ξένη, ξένη. Ναι, Παπαγιάννη. Να πάω και εγώ κάτω στη χώρα. Είχατε, είσαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος, αμα τώρα να δούμε η γυναίκα και η κόρη μου. Μα να πάτε και τρεις, Παπαγιάννη. Τέσσερις πόν να πάμε, να πάει και ο γαμπρός μου να παραγγείλουμε τα έπιπλα. Τέσσερις, Παπαγιάννη. Εσύ γιατί μου το είπες που τα χτες.
Πού να βρέχουν τέσσερις θέσεις τώρα. Για μένα βρέχονται. Είναι ανάγκη να πάμε να, για τα επιπλενώς παντρέψουν. Άντε, κάνε κάτι έτσι, γιατί εγώ κανεί περιμένει. Ένα λεπτό και έρχομαι ξενή με σάσαρες. Καλημέρα, Χριστοφή. Ευλογείτε, καλημέρα, δάσκαλε. Να έχω την ευχή σου με να την κόψεις. Καλό. Έξανε, πάω να τους. Άντε, κάμε καηρέτσι, κάμε καηρέτσι και αρχίσαμε. Σα πάω. Άντε, ρόγω, έχω παιδιά. Έχω παιδιά. Έχω παιδιά την μπαταρία, ρε. Άντε, παπά, άντε! Μέρε, σας αρέσει να μ' ρίψεις και χαμένε! Μα μην είναι μεταβέ! Δώσ' του! Δώσ' του! Άντε, ρε! Άντε! Γιάντα! Δεν θα πάω, δεν θα μην! Πόλη πισίνη! Μερισμένο σήμερα, σοφέρι! Τώρα η μητέρα σου Αναστασού ενέστω και κλαίει, διότι αθυμήθηκε σας. Και τα αγκονούδια μας τα φέρει στα γόνατα, της λέει, και η κατσέλα μας είναι άρρωστη, και την ποτίσαμε λάδι, μα πάλι μου γκανίζει. Μα και γραμμά πρωί, πρωί, Χριστόφη. Καλημέρα, Χριστόφη. Καλημέρα. Α, Χριστόφη, μα εκούβαλες, καλέ μου, καλημέρα, λάλουμε καλέ. Ο καλός τους, καλημέρα, μέσα στο ταβέρι. Τι καλό. Πάτε για πότισμα. Ναι, μάλλον πώς είναι να μαλώσουμε με τον κύριο σου, με τον κύριο την πόση. Με τον Κυριάκο. Ναι. Γιατί γαμπρέ. Δεν εξαπολά, μάνα μου το νερό. Τρώει μας το μισό. Γιατί είναι στο κέντρο του. Πέτσε σου. Προχτές έβαμε μας έναν κάρτον ολόσωστο. Κύριος έχεις δυο ώρες, κύριε. Εμείς έχουμε μισή. Να τρώει και πουλό μας. Τι βρε και κάμπι Μιχαήλη, αν ήμουν εγώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Μα, ένα μαλώνουμε τώρα. Με να μαλώνετε με τίποτε. Να πάει στην ώρα σου, να γυρίσει το νερό στο περβόλι σου, θέλει ευθέλει ο Κυριάκος. Μα, ένα τσακωθούμε έτσι. Μιχαήλη, φέρ' το μίσου και έδαφος. Αν έχεις δίκιο, δείξε και να έχουν τα δόντια σου. Αλλιώτικα είναι να σου καβάλει και εύχου και να σου λακτοπατούν. Άκου μου, κύμα μου, κλέφτε το νερό ο Κυριάκος να βρίσω, αν ήμουν εγώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Ένα πάω εγώ σιωρ, ένα πάω εγώ να το γυρίσω. Ήταν να πάω να το γυρίσουμε το νερό, λέω εγώ να μην ξέραμε τι υπομιλώ και εσμάς. Γεια σου ρε Ελένη, τώρα κατάλαβα πως είσαι αρφή μου. Είδες ρε Μιχαήλ να τον αλήψεις, να σου γίνα πάνω σου ρε. Άτε, πάμε, πάμε και να πάω να ποτίσω γιώτες πομελοχκές να αναστηθούσε να με ξεράνουσε να αρφούλη μου. Μιχαήλ, αν χρειαστούν παραπάνω νερό οι πομελοχκές σας, πιάστε και που το δικό μου. Καλό, καλό. Καλό. Μα όχι να δώσετε το κερί σας στο Κυριάκο επειδή να πιάσετε που το δικό μου. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, με ένα λύση. Άτε, άμυντε στο καλό. Γεια. Από Καμισκέ Χριστόφη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη, μα είναι πιες να τανίσεις της μάνας σου και του κυρού σου. Πας είναι στη λιβαθιά να ποτίσου. Να πάω να τελειώσω τη δόμη στην Βελίνα και να μου ψήσεις έναν καφέ. Ναι. Τα ευλογημένα, ελείψαμε για τα τσιγάρα. Μας πω εγώ. Όχι, ευχαριστώ και Χριστόφη, να πάω να πιάσω. Καλά. Είναι για να τελειώσει τα ευλογημένο για γράμμα. Καλημέρα Σοφία. Καλημέρα. Να μου δω και τσιγάρα. Έλα πιάσω. Έλα γίνω από εκεί δεξιά σου. Τούτα. Όχι, όχι, δίπλα. Έλα Γιώργη και Άλεξε και να τα καταλάβω. Πιάς. Ομόρφησες πολλά Σοφία, ξέρεις το. Εν ιδέα σου. Αλήθεια. Χτες είδα σε Γιώργη. Πού. Τσικά στη Βελίνα. Ήμου δίπλα σου, αλλά πού να με δεις. Γιατί μου φωνάξες. Ήτουν και με ο Τιμόθεος. Α, ναι, καθαρά, σκάλιζαν το λουβί. Ήταν ωραίο πάντως αν έρχεσαι να πούμε καμιά κουβέντα. Αρέσκεις η παρέα μου. Δεν το ξέρεις. Πού να πάρεις σήμερα την ίδια. Στη Λιβαθιά. Έλα στη Βελίνα. Μα... να με πάνε στη δόμη. Έλα. Μα τώρα να δούμε. Να χαρώ πολλά αν έρθεις. Αλήθεια. Ναι Σοφία. Να έρθω στη Βελίνα. Ήταν κυραρά Σοφία.
Διά μου τσιγάρα πια θεόγνωση. Δεν έβρες άλλη να πειράξεις. Είσαι τη Σόφιου. Εραρκέρκη το τρόδο και τη μαγάρι ο ήλιος σαν χαϊδεύκη μες στην καρκιά του πασάνου η ορπίδα δροσινευκή.